Εδώ είσαι. Honda. Hornet 750. Έχουμε πει τα πρώτα στην Πορτογαλία στο πλαίσιο της παρουσίασης της Transalp 750. Εδώ θα μιλήσουμε όμως 100% για Hornet. Και πριν πούμε τα τεχνολογικά, τα οδηγικά, τα της μόδας που φέρνουν σημεία και καιρούς, να πούμε για τα ιστορικά. Η πρώτη Hornet παρουσιάστηκε το 1996. Από εκεί κρατάει σκούφια σου. Ήτανε 250 κυβικά εκατοστά. Ήτανε τετρακύλινδρη εν σειρά και απέδιδε τη μέγιστη υποδύναμη στις 19.000 στροφές. Φανταστείτε λοιπόν ένα 250 που δίνει το τέρμα γκάζι στις 19.000 στροφές, τι ήχο βγάζει, πώς τσιρίζει και μάλλον ακουγότανε σαν σφίγγα. Άλλος ένας λόγος που τη λέγανε σφίκα εκείνη την εποχή ήταν η ιδιαιτερότητα των τροχών. Μπροστά είχε 16 ζάντα, δανεισμένη από το μεγάλο αδερφάκι της CBR 900 Fireblade και πίσω 17 με λάστιχο, να με το συμπάθειο, 18 παρακαλώ, όπως ένα γνήσιο superbike της εποχής. Τα χρόνια πέρασαν. Την είδαμε και σε 600, την είδαμε και σε 900 και τώρα ήρθε στην κατηγορία των 750 κυβικών εκατοστών, όμως με δύο κυλίνδρους λιγότερους. Γιατί βρε Honda μας το κάνεις αυτό? Γίνεται Hornet δικύλινδρο? Πολύ θα αναρωτηθήκατε, μαζί με εσάς και εγώ. Και εδώ πραγματικά κάπου μας έκανε μία τρίπλα η Honda, θα μπορούσε να το ονομάσει πιο έξυπνα CB ή CB, που προκύπτει από τα αρχικά City Bike, και να κρατήσει ένα Hornet 650 κυβικά εν σειρά τετρακύλινδρο. Δεν θα μπω τώρα στα μαρκετινίστικα, αν και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε στην εποχή του Minimize, που όλα γίνονται πιο οικονομικό κατασκευαστικά για τις εταιρείες, και σε δεύτερο χρόνο είναι αυτό που λέμε αλλάζουν τα σημεία των καιρών. Πάμε και στα τεχνολογικά. Έχουμε πει τα πρώτα λόγια από το φάρο της Πορτογαλίας. Τι σχέση έχει αυτό? Φοράει τον ίδιο κινητήρα με Transalp 750, που σημαίνει ότι έχουμε 755 κυβικά εκατοστά, που μας αποδίδουν 91,8 ύπους στις 9.500 στροφές. Όλα του είναι ίδια. Το κυβότιο ταχυτήτων, η ροπή, ο τρόπος που αποδίδει είναι και unit cam, δηλαδή με μονό κεντροφορό. Μην λέμε τα ίδια πράγματα δύο και τρεις φορές, γιατί θα την ξαναδούμε και την Transalp επί ελληνικού εδάφους, οπότε εκεί θα μιλήσουμε ξανά μανά για τα τεχνολογικά. Άρα αυτός ο κινητήρας που έρχεται να δώσει μια γραμμική δικύλινδρη και ιδιαίτερη λειτουργία, όχι όπως είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια από τη Honda στα street, στα γυμνά, στα street fighter, παράλληλα θέλει να κερδίσει ένα τεράστιο αγοραστικό κοινό επί ελληνικού εδάφους, γιατί αυτή η μοτοσυκλέτα και σαν Hornet και σαν Honda και σαν κατηγορία και σαν commuter, γιατί είναι και καθημερινή μοτοσυκλέτα, εδώ και χρόνια την έχει αγαπήσει το ελληνικό κοινό. Να μιλήσουμε και για βάρος. 190 κιλά, γεμάτη με τα 15, κάτι λίτρα καυσίμου που έχει το τεπόζιτο. Καλό το νούμεράκι. Είναι ελαφριά η μοτοσυκλέτα. Θα μιλήσουμε και στο πλαίσιο της οδηγικής συμπεριφοράς. Πόσο δηλαδή κουλαντρίζει αυτό το σύνολο, πόσο δηλαδή μανιτζέβελο είναι, έτσι να μιλήσουμε και λιγάκι πεζοδρομιακά, γιατί αυτές οι μοτοσυκλέτες είναι της νύχτας, της κάθε μέρας και της κοντινής, γρήγορης και σβέλτης βόλτας που θα την απολαύσεις σε όποιο σημείο της Ελλάδας. Μαζί λοιπόν με αυτό τον δικύλινδρο χαρακτήρα, το χαμηλό σωματικό βάρος της κυρίας που έχω δίπλα μου, έχουμε και μία κατανάλωση που τα αληθινά νούμερα μας λένε από 5,5 κάτι λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Σημαίνει δηλαδή ότι η κατανάλωση που θα την ευχαριστηθεί στην οδήγηση και θα είσαι κρατημένος στον γκάζι είναι καλή. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί τα 91 άλογα είναι καλά. Η μοτοσυκλέτα είναι γρήγορη, τρέχει και όπως θα δούμε στην πορεία είναι ευέλικτη, σβέλτη και έχει και πολλά στοιχεία σπόρου. Dangerous.
Να πούμε λίγο και για ride position, για θέση οδήγησης, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για τέτοιες μοτοσυκλέτες. Η αλήθεια είναι, όταν την πρωτοείδα, ασκαρδαμικτή ματιά στα φώτα, νόμισα ότι είναι 500. Με την πρώτη γρήγορη ματιά, έτσι, γιατί με τη δεύτερη ματιά, όχι πολύ προσεκτική, κατάλαβα ότι μιλάμε για ένα νέο μοντέλο, μια άλλη μοτοσυκλέτα. Ναι, είναι μικρή, μικροκαμωμένη και θα συγκινήσει μικρόσωμους αναβάτες, δηλαδή πιο όπως λέμε λουπετή, με slim line. Εγώ έρχομαι λίγο μεγαλόσωμος πάνω σε αυτή τη μοτοσυκλέτα και σε αυτό το σημείο πρέπει να πω ότι είναι και χαμηλά, πλεονέκτημα για κάποιους άλλους, η θέση της λεκάνης. Ενώ ψηλά τα μασπιέ, δηλαδή η απόσταση που υπάρχει μεταξύ λεκάνης και μασπιέ είναι κοντινή, είναι μικρή και σε φέρνει σε πιο σπορ θέση οδήγησης. Η σέλα σφιχτή, έρχεσαι δηλαδή πιο κοντά στη λειτουργία του πίσω αμορτισέρ και το τιμόνι, αν και δεν είναι μεταβλητής διατομής, εδώ έχει κάνει μια σχετικά μικρή έκπτωση ακόμα η Honda, θα μπορούσε να βάλει έτσι ένα φαρδί πιο γεωρδεμένο τιμονάκι. Τέλος πάντων, έρχεται και μας δίνει μια ξεκούραστη θέση οδήγησης που τη χαρακτηρίζουμε ξεκάθαρα και καθημερινή μοτοσυκλέτα, όπλο καθημερινής μετακίνησης. Πολύ καλή και κλιμάκωση στο εξάρι κυβότιο ταχυτήτων. Έχουμε ένα δυναμικό κυβότιο με σωστά τοποθετημένες τις σχέσεις, αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι ο κινητήρας που είναι πάρα πολύ γραμμικός. Δηλαδή έχουμε πολύ καλή λειτουργία από τις χαμηλό στην πορεία, μεσαίες και μετά ψηλά στροφές, θα δείτε ότι δεν χρειάζεται να παίζετε με το κυβότιο. Μπορεί εύκολα να είστε μία, όπως λέω πολύ συχνά, γιατί όχι και εδώ, και δύο ταχύτητες πάνω. Είναι ένας γραμμικός και γλυκοροπάτος κινητήρας που θα τον ακούσεις να λειτουργεί, σου δίνει έτσι μια ζωντάνια, μια αίσθηση ότι είναι δικύλινδρος, αλλά από την άλλη είναι τόσο χρηστικός που σε καθημερινή χρήση δεν θα αλλάξει ταχύτητα. Θα είσαι μόνιμα με μια τρίτη. Να πούμε δύο λόγια για τα ηλεκτρονικά και πάμε στα βασικά τα οδηγικά που μας ενδιαφέρουν. Έχουμε και 4 προγράμματα. Ένα από αυτά είναι το user. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί βγάζει το traction control και η μοτοσυκλέτα γίνεται έτσι πιο παιχνιδιάρα, κάνει τα κόλπα που ξέρουμε εμείς να κάνουμε. Από εκεί και πέρα έχουμε και διαβαθμίσεις, να γλυκομετριάσεις, να αυξήσεις και να φέρεις τα μέτρα σου και τα υπόλοιπα όπως είναι το engine brake, πόσο φρενάρει δηλαδή ο κινητήρας στο κλείσιμο του γκάζιου και το power, πόσο δυναμικά δηλαδή θα ανεβάσει στροφές. Μαζί με τα 4 προγράμματα έχουμε και 4 διαφορετικές οθόνες. Ψάξτε, βρείτε ποια σας αρέσει και από εκεί και πέρα το Hornet θα το φέρετε πιο κοντά στα μέτρα σας και γιατί όχι και στα γούστα σας. Πάμε σιγά σιγά στα οδηγικά και εκεί θα μιλήσουμε για φρένα που η πρώτη μεγάλη αλλαγή που βλέπουμε όχι μόνο στη μοτοσυκλέτα αλλά και στην οικογένεια των Honda είναι τα νέα φρένα της Nissin. Τετραπίστονες παρακαλώ, ακτινικές δαγκάνες για μπροστά που όμως είναι πιο μαζεμένες και εδώ μινιμάζεις βλέπουμε, πιο μικρές σε μέγεθος και μην πάει το μυαλό σας στο κακό γιατί και πολύ δυνατό φρενάρισμα έχει η μοτοσυκλέτα και πάρα πολύ καλό σε αίσθηση. Όπως μας έχει συνηθίσει η Honda τα πολλά τελευταία χρόνια. Μιλάμε δηλαδή για πολύ σωστά και πολύ καλά φρένα. Βέβαια, το ABS είναι μόνιμα ενεργοποιημένο. Έτσι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι δεν θέλουμε εμείς, δεν μπορούμε να κάνουμε όμως τίποτα. Αυτοί αποφασίζουν για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. Έτσι λοιπόν η Hornet έχει ένα ABS το οποίο είναι λίγο τι ενδοτικό, δηλαδή επεμβατικό πιο σωστά. Και εδώ πέρα θα ήθελα τουλάχιστον για πίσω, όπως και στις περισσότερες μοτοσυκλέτες, να μπορεί να απενεργοποιηθεί, ώστε όταν έχουμε ανάδραση του πίσω τροχού, να μην μπαίνει με το έτσι θέλω το ABS. Πάμε στα υπόλοιπα οδηγικά. Να μιλήσουμε τώρα για αναρτήσεις. Το πίσω αμορτισέρ είναι σφιχτό. Σε καθημερινό περιβάλλον δηλαδή θα δούμε μια όχι σκληρή, σφιχτή ανάρτηση πίσω. Εντάξει, είναι μια μοτοσυκλέτα της σειράς παραγωγής, entry level θα έλεγα, όπου έχουμε και μια στιφή λειτουργία, μην περιμένετε πολλά. Ρυθμίζεται μόνο η προφόρτιση του ελατηρίου, οπότε σε αυτό το πλαίσιο έχουμε μια ανάρτηση απλά καλή όσο είναι καινούργια μοτοσυκλέτα. Το μπροστινό σύστημα, ανεστραμμένο, με το σύστημα που έχουμε δει και στο παρελθόν και στα CB, με το Big Piston της Suova. Είναι πολύ σωστό σε λειτουργία, όμως είναι ο λίγον τι γρήγορο στην επαναφορά. Αυτό βέβαια, για να μην την πάρουμε και την Hornet από τα μούτρα, είναι καλό σε αστικό περιβάλλον γιατί προλαβαίνει η μοτοσυκλέτα και διαβάζει τις ανομαλίες παύλα τις λακκούβες εντός αστικού περιβάλλοντος. Με λίγα λόγια η νέα Hornet είναι μια ελαφριά,
μία εύκολη, μία σβέλτη, μία γρήγορη μοτοσυκλέτα που μπορείς να φύγεις κατευθείαν από το δίπλωμα Α2 όταν θα βγάλεις δίπλωμα για ανεξάρτητη υποδύναμη, δηλαδή το Α, και να πας άφοβα στη σέλα της. Είναι για νεοεισερχόμενους αναβάτες που έχουν όμως δίπλωμα Α, γιατί τα 92 άλογα απαιτούν και μια οδηγική εμπειρία, όμως όλα τις είναι εύκολα. Και γιατί όχι, πιστεύω ότι θα συγκινήσει και αρκετές κοπέλες, μοτοσυκλετίστριες, γιατί είναι χαμηλή η μοτοσυκλέτα. Είναι χαμηλά η θέση οδήγησης. Εύκολα δηλαδή πατάνε τα πόδια του οδηγού στο έδαφος, ακόμα και αν δεν είναι πάνω από ένα 72-73. Μέχρι και το 1,68 η μοτοσυκλέτα είναι κομμένη και ραμμένη για έναν αναβάτη σε πολύ καλό επίπεδο ύψους. Άρα μιλάμε για ένα τεράστιο οδηγικό κοινό που θα την αγαπήσει, θα την προσεγγίσει και θα γράψει άπειρα χιλιόμετρα στη σέλα της. Ποιοι θα την πάρουν τώρα? Όσοι θέλουν μια μοτοσυκλέτα με την υπογραφή της Honda, αξιοπιστία και εμπορική διαχρονικότητα. Όσοι θέλουν μια μοτοσυκλέτα με γραμμές και σιλουέτα σπορ, αλλά που να μην έχει πάνω της κάτι υπερβολικό. Επίσης θα την πάρει κάποιος που θέλει να έχει κάτι 100% καινούριο, γιατί αυτή η μοτοσυκλέτα είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη από λευκό χαρτί. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας, διότι η Honda όταν σχεδιάζει κάτι σήμερα, το κρατάει για πολλά χρόνια στην παραγωγή και αυτό σημαίνει ότι είναι μια μοτοσυκλέτα που θα κρατήσει πολύ μεγάλη, όπως είπα και πριν, εμπορική αξία. Το αγοραστικό κοινό της μοτοσυκλέτας μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Πιστεύω κυρίως νεανικό κοινό και είναι έτοιμη να τα βάλει πολύ δυνατά με τον ανταγωνισμό και να πάρει γιατί όχι και το κύπελο. Άρα βλέπουμε ένα ολοκληρωμένο σύνολο. Ξέρω ότι πολλές γλώσσες, καλές, κακές κτλ. Θα έρθουν να πούνε, να κρίνουν και να αναρωτηθούν γιατί δικύλινδρο και όχι τετρακύλινδρο. Μία από αυτές τις γλώσσες είμαι και εγώ. Σημασία έχει όμως ότι η Honda φτιάχνει άλλη μία πολύ καλή μοτοσυκλέτα και έναν πραγματικά πάρα πολύ καλό κινητήρα που έχουμε δει σε πρώτη φάση και στην Trans 750, ξαναλέω. Από αυτό το κινητήρα περιμένουμε πολλά. Περιμένουμε μια νέα σειρά παραγωγής, μια νέα γραμμή παραγωγής από τη Honda και πιστεύω ότι θα δούμε ακριβώς τα ίδια μοντέλα όπως έχουμε δει και με τον 500 δικύλινδρο κινητήρα που έχουμε και retro bike αλλά και adventure travel μοτοσυκλέτες. Στη θέση της adventure travel έχουμε την Transalp, στη θέση της CB500F έχουμε τη νέα Hornet 750. Οπότε η γκάμα της Honda γίνεται τεράστια, μεγαλώνει και έχουμε την πιο πολυδιάστατη εταιρεία, παύλα ελληνική αντιπροσωπεία, με τις περισσότερες μοτοσυκλέτες που μπορούμε να πούμε για όλους έχει ο μπαξές. Και αν από αυτό το μπαξέ θέλετε τη Hornet 750, θα πρέπει να διαθέτετε και στην πορτοφόλα σας 8.750 ευρώ. Αυτή είναι η νέα Hornet 750 της Honda. Εσείς είτε σας αρέσει είτε όχι, δεν ξεχνάτε ποτέ να φοράτε τι άλλο, όλο σας, το μοτοσυκλετιστικό εξοπλισμό.